Μάλιστα. Εσείς, κύριε Γκλέση, πώς τα ζείτε τα πράγματα αυτά? Εγώ τα ζω, όπως καταλαβαίνετε, έντονα. Τα ζω καθημερινά. Είναι ο τόπος μου, είναι η πατρίδα μου. Είναι αυτούς που βλέπω τώρα, είναι συγχωριανοί μου, οι άνθρωποι με τους οποίους ζω καθημερινά. Βλέπουμε αυτήν την εικόνα εδώ, αλλά να πιάσουμε γιατί δημιουργήθηκε αυτή η εικόνα εδώ. Ας τη συγκρίνουμε. Υπάρχει, με μια είναι άλλη έντονο, εικόνα. Πριν μου πείτε τι γίνεται, είναι έντονο το κλίμα αυτό της αντιπαράθεσης μεταξύ και των ίδιων των κατοίκων? Γιατί ενώ δεχόμαστε, για παράδειγμα, πολλά μηνύματα από ανθρώπους που είναι ενάντια στη λειτουργία του εργοστασίου, έχουμε πολλά άλλα μηνύματα, αρκετά μηνύματα από ανθρώπους που εργάζονται στα εργοστάσια αυτά. Και λένε ότι είναι στοχοποιημένοι και λένε ότι κυνηγούνται. Δεν είναι έτσι. Αυτό το εμφύλιο πολεμικό κλίμα το διαπιστώνετε εσείς? Όχι, εγώ πιστεύω ότι αυτό το εμφύλιο πολεμικό κλίμα θέλει να το δημιουργήσει η εταιρεία, θέλει να το δημιουργήσει η Eldorado. Και το δημιουργεί στοχευμένα, πάει προς αυτό να δημιουργήσει ένα εμφύλιο πολεμικό κλίμα. Στην ουσία δεν υπάρχει τέτοιο εμφύλιο πολεμικό κλίμα. Η πλειοψηφία των κατοίκων είναι ενάντια στην επέκταση των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων, και το λέω στην επέκταση των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων και όχι σε όλες τις μεταλλευτικές δραστηριότητες, οι οποίες υπάρχουν και σήμερα στην περιοχή μας. Στις οποίες υπάρχουν εργαζόμενοι εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν έχουμε τίποτα με αυτούς τους ανθρώπους. Ούτε οι κάτοικοι έχουν κάτι με αυτούς τους ανθρώπους. Το λέω δεν έχουμε, γιατί αισθάνομαι ένα μέρος αυτού του κινήματος. Είναι ψευδείς οι καταγγελίες, δηλαδή, κυρία Ιγκλέση, ότι δέχονται επίθεση οι άνθρωποι που εργάζονται στις εγκαταστάσεις. Υπάρχουν και από τη μια πλευρά επιθέσεις, υπάρχουν και από την άλλη. Και εγώ έχω δεχθεί και όχι επίθεση. Έχω δεχθεί και εκβιασμούς και αποδοκιμασίες κλπ. Και μπροστά στις κάμερες τώρα σας έχουμε δει να δέχεστε επιθέσεις. Αλλά ξαναλέω, αν δέχεστε ότι υπάρχουν επιθέσεις και από τις δύο πλευρές, η μία πλευρά επιτίθεται στην άλλη. Ένας πόλεμος αυτός. Θα σας εξηγήσω τι έγινε προχθές. Και με ένα τρίτο μέρος που λέγεται αστυνομία. Να σας πω τι έγινε προχθές. Πήγανε κάποιοι από τους κατοίκους της περιοχής. Από τους αγωνιστές της περιοχής, τις επιτροπές αγώνα, να μοιράσουν στους δημοσιογράφους, τους οποίους έκανε ένα πληρωμένο ταξίδι η εταιρεία στην περιοχή της Χαλκιδικής, των Σκουριών, του Μοντεμλάκου και της Ολυμπιάδας, πήγαν να μοιράσουν φυλάδια. Πήγαν στο μέρος αυτό, στις Σκουριές, στο χοντρό δέντρο, στον δρόμο που ανεβαίνει για τις Σκουριές. Περιμέναν βέβαια οι δημοσιογράφοι, δεν τους εμφάνισε η εταιρεία προς τα εκεί. Πέρασαν η ώρα, άρχισαν σιγά σιγά οι κάτοικοι να αποχωρούν. Και έμειναν 20-30, ελπίζοντας ότι κάποια στιγμή, ίσως το απόγευμα, να περάσουν οι δημοσιογράφοι. Αντί για τους δημοσιογράφους όμως, η εταιρεία, και εγώ θεωρώ ότι το κάνει πάντοτε η εταιρεία και είμαι σίγουρη γι' αυτό, έστειλε 150 εργαζόμενους, γι' αυτό σας λέω ότι το εμφυλιοπολεμικό κλίμα το δημιουργεί η εταιρεία. Έστειλε 150 εργαζόμενους ενάντια στους 20 κατοίκους. Όταν λέτε ενάντια, αυτό το έχουμε. Ξεκίνησαν, πήγανε με ξύλα στα χέρια. Άρα λοιπόν υπάρχει αυτό το κλίμα που λέτε. Σας λέω ότι δεν είναι θέμα, είναι κάτι το οποίο θέλει να το δημιουργήσει η εταιρεία. Το επιδιώκει πάρα πολύ για να δημιουργήσει αυτή την ένταση μεταξύ των κατοίκων και να μην φαίνεται ο πραγματικός αγώνας που είναι, ότι ο πραγματικός αγώνας είναι ενάντια σε μια εταιρεία και ενάντια σε μια τρικομματική κυβέρνηση, τη σημερινή κυβέρνηση, η οποία στηρίζει με νύχια και με δόντια αυτή την εταιρεία. Τη στηρίζει. Σαν πολιτική δύναμη, ρίχνετε λάδι στη φωτιά ή προσπαθείτε να καταστήλετε αυτό το κλίμα? Όχι, δεν ρίχνουμε λάδι στη φωτιά. Ρίχνουμε λάδι στη φωτιά. Εμείς είμαστε δίπλα στους κατοίκους, δίπλα στους αγωνιζόμενους κατοίκους. Πιστεύουμε ότι στον δίκαιο αγώνα τους, είναι δίκαιος ο αγώνας ο οποίος κάνουν, πρέπει να προστατεύσουν τον τόπο τους, θέλουν να προστατεύσουν. Ναι, ποιος θα το κρίνει αυτό? Έχουμε ανώτερα δικαστήρια, έχουμε αρχές οι οποίες έχουν αποφανθεί. Νομίζω, αν ο καθένας πάρει το δίκιο στα χέρια του, θα οδηγηθούμε σε ζούγκλα. Να σας πω, η μόνη απόφαση που υπάρχει από ανώτερο δικαστήριο είναι η απόφαση του 2002 για την Ολυμπιάδα, για μια παρόμοια επένδυση, η οποία αυτή η απόφαση λέει ότι, όχι παρόμοια, είναι σχεδόν η ίδια, διαφέρει μόνο η θέση του εργοστασίου της μεταλλουργίας. Το μόνο πράγμα που διαφέρει ήταν στην Ολυμπιάδα και το πήγαν λίγα χιλιόμετρα μακριά, το πήγαν στο Μοντεμλάκο. Κατά τα άλλα είναι η ίδια ακριβώς, το ίδιο ακριβώς σχέδιο. Λοιπόν, γι' αυτό το σχέδιο υπάρχει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας το 2002 που λέει ότι τα ωφέλη τα οποία θα προσκομίσουμε από αυτή την επένδυση είναι πολύ λίγα μπροστά στο απειλούμενο κόστος. Γιατί δεν περιμένουμε την απόφαση τώρα του Συμβουλίου της Επικρατείας, αφού όπως βλέπετε ότι υπάρχει αυτό το κλίμα? Να την περιμένουμε. Την περιμένουν όμως και η εταιρεία την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και να σταματήσει τις εργασίες. Γιατί βλέπετε αυτή την εικόνα. Δείξτε όμως και μια άλλη εικόνα του αρχαίγωνου δάσους των Σκουριών, το οποίο έχει καταστραφεί εντελώς. Στο οποίο έχουν κόψει όλα τα δέντρα, έχουν κάνει μια τεράστια καταστροφή. Δείξτε, έχουμε εικόνες στις οποίες. Έχουν κρυζωθεί τα δέντρα εντελώς. Εγκλέζει, όλο το θέμα είναι ποιος θα αποφασίσει.
Σας λέω να περιμένουμε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, να την περιμένει και η εταιρεία. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Να την περιμένει και η εταιρεία. Μα δεν αποφάσισε το Συμβούλιο να σταματήσουν αυτές τις εργασίες. Αν είχε σταματήσει, θα ήταν κατανοητό. Έκρινε ότι δεν θίγεται το περιβάλλον. Εσείς, κυρία Ιγκλέση, με επιθέσεις, με οδοφράγματα, με πυρπολισμούς, με εικόνες όπως και αυτές που είδαμε στο αστυνομικό τμήμα της Χερσού, συμφωνείτε? Όχι, φυσικά και δεν συμφωνώ. Αλλά ας πάμε να δούμε ποιος θα. Γιατί δημιουργήθηκαν όλα αυτά. Εσείς συμφωνείτε να μπαίνουν στις 3 ώρα τα μεσάνυχτα στο σπίτι ενός δύο ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν απασχολήσει ποτέ μέχρι τώρα τη δικαιοσύνη. Δεν την είχαν απασχολήσει ποτέ μέχρι τώρα τη δικαιοσύνη. Είναι δύο πάτη. Μα η δικογραφία, κυρία Ιγκλέση, περιλαμβάνει κακουργήματα σύμφωνα με τον Υπουργό Άμυνας. Ναι, και εμείς κατηγορούνται δηλαδή οι δικηγόροι όμως των κατοίκων λένε ότι τα ευρήματα που υπάρχουν είναι έολα. Και άρα έολες είναι και οι κατηγορίες. Λοιπόν, έστω μπορεί και αν κατηγορούμε. Να σας πω κάτι. Πιστεύετε ότι μπορεί η αστυνομία να πλησιάσει? Παρακαλώ, μπορεί η αστυνομία, πιστεύετε, να πλησιάσει την Ιερισσό? Μπορεί η αστυνομία να μπει στην Ιερισσό? Σήμερα? Ναι. Όχι, έτσι πως το έφτιαξε, όχι. Έτσι πως τα κατάφερε ο κύριος Δένδιας, όχι, δεν μπορεί να μπει στην Ιερισσό. Άρα λοιπόν πώς θα προχωρούσε στη σύλληψη δύο ανθρώπων? Σήμερα. Δεν σας λέω και εκείνο για προχθές το βράδυ. Σήμερα προχθές το βράδυ μπορούσε να πάει στην Ιερισσό. Θα μπορούσε κάλλιστα αυτούς τους ανθρώπους, τους έχει καλέσει και τους έχει ξανακούσει. Κάθε φορά που γίνεται. Κυρία λίγο να με ρωτάτε κάτι. Σας ρωτάω, επειδή πολλές φορές σε ζωντανή σύνδεση βλέπουμε να γίνεται πόλεμος στο χωριό, να πέφτουν δακρυγόνα, να γίνεται χαμός μαύρος και να μην μπορεί να φτάσει η αστυνομία εκεί. Ή με το που βλέπουν αστυνομικό να ανοίγει ο ασκός. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, μάλλον τα υπερβολικοί είστε σε αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν καλέστηκαν και ξανακαλέστηκαν. Δεν βλέπαμε μπροστά μας πριν από κάνα μήνα. Ναι, από ήταν ακόμη ένα λάθος της αστυνομίας. Το να πάει να κάνει έρευνες στα σπίτια των κατοίκων της Χαλκιδικής, κουβαλώντας μαζί της ένα ολόκληρο στρατό. Κύριε Ρουφανέ, από την άλλη πλευρά, εσείς θεωρείτε ότι είναι δημοκρατική διαδικασία να εισβάλλει σε σπίτι πολίτη στις 4 η ώρα το ξημέρωμα μπροστά σε ανήλικα παιδιά, μασκοφόροι αστυνομικοί, για να κάνουν τη δουλειά τους? Παρουσία εισαγγελέως βεβαίως, αλλά στις 4 η ώρα το πρωί. Σπάζοντας τις πόρτες μπροστά σε παιδιά, ρωτώ αν αυτό θεωρείτε ότι είναι δημοκρατική διαδικασία. Από το νομικό υπόβαθρο επιτρέπεται. Με την έννοια της λειτουργίας δημοκρατίας. Δηλαδή η σύλληψη γίνεται όποια ώρα κρίνει η εισαγγελία και η αστυνομία ότι θα γίνει. Εμένα δεν μου αρέσει αυτό. Συγγνώμη τώρα, κύριε Ορφανέ, συγγνώμη. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Έκριθμο. Εμένα, λέω, δεν μου αρέσει. Έκριθμο. Με τα παιδιά και όλο αυτό και τη νύχτα. Όμως φαίνεται από τις ανακοινώσεις ότι οι εκτιμήσεις τους ήταν ότι ενδεχομένως ήταν ακόμα χειρότερα κάποια άλλη ώρα. Είναι μια επιλογή η οποία έγινε. Δεν μας ικανοποιεί, δεν μας αρέσει. Πρέπει να φέρει ένα αποτέλεσμα. Υπάρχει μια κατηγορία. Κατηγορία δεν έχει αποδειχθεί τίποτε. Δηλαδή η αστυνομία έτσι μπορεί να δουλέψει είτε σπάζοντας την πόρτα στις 4 η ώρα το πρωί, είτε με κανέναν άλλο τρόπο. Όχι, αυτό, μπορεί, αυτό μας λέτε. Με διαφόρους τρόπους επέλεξαν αυτό. Ο καθένας κρίνει τον τρόπο. Οι ίδιοι λένε ότι ήταν ο λιγότερο επαχθής, γιατί το περιβάλλον το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή διαμορφωμένο μεταξύ των κατοίκων. Και έκαναν αυτή την επιλογή. Γιατί επιλέγετε να τραβάτε τα άκρα τόσο πολύ, κύριε Κεδίκο, να έρθω σε εσάς? Δεν αισθάνεστε ότι και η αστυνομία από τη μία πλευρά, το κράτος μάλλον από τη μία πλευρά, και οι πολίτες της Ιερισσού από την άλλη, τραβούν ένα σκηνί που είναι ήδη πάρα πολύ τεντωμένο στα άκρα? Έχω αυτή την αίσθηση και αυτό το έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις. Και δυστυχώς είμαστε των άκρων. Έχει χαθεί πολλές φορές από τον τόπο μας η κοινή λογική. Κοιτάξτε αυτή την εικόνα. Ναι, αλλά δεν μιλάμε για τρομοκράτες. Μισό λεπτό, κύριε Κεδίκο, σας παρακαλώ. Μιλάμε για τους κατοίκους ενός ελληνικού χωριού. Ανθρώπους δηλαδή που είναι οικογενειάρχες, που δουλεύουν στην περιοχή, που ζουν στην περιοχή, προσέξτε, που θέλουν το καλό της περιοχής τους, ναι, αλλά τους οποίους αντιμετωπίζετε. Τους οποίους αντιμετωπίζετε ως γαλατικό χωριό. Τι θα πει αυτό? Όχι, το γαλατικό χωριό ήταν η έκφραση του Υπουργού που ήθελε να πει ότι δεν μπορούμε να έχουμε. Και πραγματικά σε αυτό συμφωνώ, δεν μπορούμε να έχουμε νέα άβατα. Δηλαδή δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε νέα ζωνιανά. Ναι, αλλά αυτά τα δημιουργούν δύο, σας παρακαλώ πολύ. Δεν φταίει ποτέ ο ένας. Τα δημιουργούν δύο. Τα δημιουργούν δύο. Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν η αστυνομία επιδεικνύει όρημη συμπεριφορά, σωστή συμπεριφορά, μπαίνει δηλαδή να κάνει τη δουλειά τη. Σωστά. Σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα πρέπει να πέφτουν οι τόνοι και να επικρατεί η λογική. Αυτός ο δρόμος και σε συμβολικό επίπεδο που είναι κλειστός, είναι ο κλειστός δρόμος προς την ανάπτυξη. Όλοι συμφωνούμε ότι για να έρθει η ανάπτυξη πρέπει να έχουμε επενδύσεις. Και 3-4 χρόνια τώρα μετά την κρίση φαίνεται ότι κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Θα σας πω ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Στην Κέρκυρα, μετά πολλών βασάνων, αποφασίσαμε να γίνει η πρώτη προκατοικοποίηση. Είπαμε να δοθεί μία έκταση εκεί για να γίνει μια τουριστική μονάδα.
Και ήρθε το δικαστήριο και είπε ότι επειδή υπήρχε μέσα ένα στρατιωτικό ραντάρ, το οποίο το ναυτικό επιτελείο είχε πει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα να πάει 70 μέτρα πιο πέρα, ακύρωσε την όλη επένδυση, λες και ήταν ο νέος Ρόμελ που θα αποφασίζει για την εθνική άμυνα ή τι κινδυνεύαμε από την Αλβανία, και είπε ότι δεν γίνεται αυτή η επένδυση. Κατά τέτοιο τρόπο, όταν τα δικαστήρια αποφασίζουν, όταν υπάρχει ένα κράτος δικαίου, το να παίρνουν κάποιοι κάτοικοι στα χέρια τους το δίκιο τους. Και προσέξτε εδώ τώρα τι μας είπε η κυρία Ιγκλέζη. Είπε προηγουμένως ότι αυτό το λένε οι δικηγόροι των θυμάτων. Μα προφανώς οι δικηγόροι θα πούνε τα δικά τους επιχειρήματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, αν δεν πρωτοστατεί τα επεισόδια, τουλάχιστον με τη ρητορική που ακολουθεί, ρίχνει λάδι στη φωτιά. Γι' αυτό και οι πολιτικές δυνάμεις θα πρέπει να είναι υπεύθυνες. Δεν οδηγούμε πουθενά τα πράγματα με το να κάνουμε τέτοιου είδους επεισόδια. Εγώ πιστεύω ότι όλοι μας έχουμε ευθύνες. Η πιο υπεύθυνη δύναμη στο θέμα της Χαλκιδικής είμαστε η μόνη δύναμη στη Χαλκιδική. Η μόνη πολιτική δύναμη στη Χαλκιδική. Στη μόνη πολιτική δύναμη στη Χαλκιδική, η οποία έχουμε ξεκάθαρη θέση. Ξεκάθαρη μπορεί να είναι, δεν σημαίνει ότι είναι σωστή. Για μας είναι η σωστή και είναι η θέση η οποία είπατε για τον δρόμο της ανάπτυξης. Λοιπόν, ο δρόμος της ανάπτυξης δεν περνάει μέσα από τις εξορίξεις χρυσού στη Χαλκιδική. Ο δρόμος της ανάπτυξης στη Χαλκιδική, κύριε Κεδίκογλου, περνάει μέσα από τον τουρισμό και μέσα από την πρωτογενή παραγωγή. Εκεί είναι η ανάπτυξη. Εντάξει, η πρωτογενή παραγωγή θα έρθει, αλλά παντού θα είναι η πρωτογενή παραγωγή. Οι εξορίξεις. Συγγνώμη, δεν το λέω εγώ, κύριε Κεδίκογλου. Αυτό δεν το κρίνετε ούτε εσείς ούτε εγώ, αυτό λέω. Το λένε, θα το κρίνουν τα αρμόδια όργανα. Αφήστε λοιπόν τα όργανα. Και μέχρι τότε μην ξεσηκώνετε τον κόσμο. Αυτό σας λέω. Μην προσπαθείτε για μικροκομματικά ωφέλη να προσπαθείτε να βάλετε ένα χωριό μπροστά για να κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχουμε μικροκομματικά ωφέλη και ούτε θέλουμε να κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει ανάγκη ο ΣΥΡΙΖΑ να κερδίσει στη Χαλκιδική. Μην έχετε τώρα αυτό το θέμα.